Μείωση των ασφαλιστικών εισφορών προτείνει το ΙΟΒΕ προκειμένου να απελευθερωθούν πόροι για την ενίσχυση της απασχόλησης και τη δημιουργία φορέας συμπληρωματικής σύνταξης. Παρουσιάζοντας τη μελέτη του στην ημερίδα της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος Συντάξεις και Ανάπτυξη, το Ίδρυμα προτείνει την δημιουργία υποχρεωτικού κεφαλαιοποιητικού συστήματος για τους νέους συνταξιούχους που θα εγγυάται την καταβολή επικουρικής σύνταξης, ενώ επεσήμανε ότι η μείωση των εισφορών θα εξασφαλίσει έως και 100.000 νέες θέσεις εργασίας σε 5 χρόνια. Ο Υφυπουργός Κοινωνικής Ασφάλισης Στάσος Πετρόπουλος τόνισε ότι η μείωση των εισφορών κατά 6%, η οποία εφαρμόστηκε επί κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας, δεν έφερε ανάπτυξη αλλά αντίθετα ελλείμματα στα ταμεία και ύφεση. Αντίθετα, ο αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Άδωνης Γεωργιάδης δεσμεύτηκε ότι η Νέα Δημοκρατία θα μειώσει τις εισφορές των υψηλών εισοδημάτων ώστε να δοθεί κίνητρο για το επιχειρήν, ενώ τάχθηκε υπέρ της εμπλοκής του ιδιωτικού τομέα στο ασφαλιστικό, δεύτερο και τρίτο πυλώνα, για τη μεγαλύτερη απόδοση και την επένδυση των κεφαλαίων. Η ανάπτυξη θα έρθει όταν φιλελευθερωποιηθεί η οικονομία, όταν επιτρέψουμε να γίνουν επενδύσεις και όταν ο εργαζόμενος δίνει ένα μικρότερο κομμάτι του εισοδήματός του στην σύνταξη και σε άλλες μη ανταποδοτικές φορολογικές επιβαρύνσεις. Από εκεί και πέρα, το σημερινό συνέδριο έδειξε ότι πέρα από το διανομητικό χαρακτήρα των εισφορών, πρέπει να υπάρχει και κομμάτι κεφαλαιοποιητικό, το οποίο ο κάθε εργαζόμενος να μπορεί να το λάβει όταν βγει στη σύνταξη. Ναι, η συζήτηση νομίζω ότι έπιασε σημαντικές πτυχές του ζητήματος και πού θέλεις να πας, αλλά και ποιοι είναι οι όροι για να πας εκεί. Φεύγοντας από ένα σύστημα που είναι πλήρως διανεμητικό, δηλαδή πληρώνουμε σήμερα για τις σημερινές συντάξεις, σε ένα σύστημα που δημιουργεί αποθεματικά εν τέλει επενδύσεις και προσωπικούς λογαριασμούς, για να μπορέσουν να συνυπάρξουν αυτά τα δύο, θα υπάρξει ένα κόστος μετάβασης. Στη μελέτη μετρήσαμε ποιο είναι αυτό το κόστος, θεωρούμε ότι είναι πολύ εύλογο και διαχειρίσιμο. Και εάν η χώρα θέλει να βάλει τις αποταμιεύσεις, να δημιουργούν επενδύσεις και να αναπτυχθεί, υπάρχει ένας οδικός χάρτης που μπορεί να το κάνει αυτό. Η συζήτηση τα στάθμισε αυτά. Είδε ότι είμαστε στα άκρα σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη, στο ότι δεν έχουμε σχεδόν καθόλου κεφαλαιοποίηση μέσα στο σύστημά μας. Αναγνώρισε η συζήτηση ότι το σύστημα συντάξεων έχει εξισορροπήσει όσον αφορά πολλές από τις παλιές αρμαρτίες, αλλά αυτό έγινε μειώνοντας συντάξεις. Εάν δεν θέλουμε να μειωθούν από εδώ και πέρα, πρέπει να αλλάξει η δομή του συστήματος. Στη θέση που είναι η οικονομία μας, μπορεί να αλλάξει αυτό την επόμενη μέρα? Στη θέση που είναι η οικονομία μας πρέπει να αλλάξει το συνταξιοδοτικό, διότι πρέπει να ενθαρρύνει αυτούς οι οποίοι εργάζονται, τις νέες γενιές, τονώνοντας το εισόδημά τους και τα κίνητρα για εργασία. Ήταν μια χρήσιμη συζήτηση. Αποκαλύφθηκε, θεωρώ, η προοπτική που θέτει η Νέα Δημοκρατία για την κοινωνική ασφάλιση. Είναι μια απειλητική πολιτική για τη διάσωση των δικαιωμάτων. Αυτά κατεδαφίζονται. Νομίζω ότι τεκμηρίωσα από την πλευρά της κυβέρνησης με έναν τρόπο πιστικό ότι όλα όσα προηγήθηκαν από το 10 και μετά οδήγησαν σε μια μεγάλη πτώση του ΑΕΠ, διότι σύμφωνα με μελέτες κάθε αφαίρεση από τους μισθούς και τις συντάξεις έφερνε μια αρνητική επίπτωση στο ΑΕΠ και αυτό έχει αποδειχθεί από τα ίδια τα νούμερα. Η ενίσχυση της κοινωνικής ασφάλισης ενισχύει και την οικονομία. Αυτό είναι βέβαιο και διαπιστωμένο μέσα από τις τεκμηριώσεις τις οποίες προσέφερα στη σημερινή συζήτηση. Πιστεύω ότι δεν βρίσκονται σε ανταγωνιστική σχέση ιδιωτική ασφάλιση και κοινωνική δημόσια ασφάλιση. Όμως η Νέα Δημοκρατία τίνει να την κάνει ανταγωνιστική αυτή τη σχέση, κατεδαφίζοντας τη δημόσια, μειώνοντας όμως εν τέλει, γιατί αυτό θα είναι το αποτέλεσμα, και την ίδια την ιδιωτική ασφάλιση. Δεν πάνε αντίθετα οι δύο προοπτικές. Η ενίσχυση της δημόσιας ενισχύει την οικονομία, άρα ενισχύει και τις δυνατότητες ανάπτυξης της ιδιωτικής ασφάλισης. Το θέμα των συντάξεων είναι ένα θέμα κρίσιμο για όλους μας. Και για μας που δουλεύουμε σήμερα και για τους συνταξιούχους, αλλά και για τα παιδιά μας. Η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος θεωρεί ότι η συζήτηση, ο δημόσιος διάλογος για τις συντάξεις είναι κρίσιμο και είναι σημαντικό να γίνεται πάνω σε βάση των τεχνικών δεδομένων. Γι' αυτό σήμερα παρουσιάστηκε μια μελέτη που αναθέσαμε στο ΙΟΒΕ και δώσαμε την ευκαιρία στους κοινωνικούς εταίρους αλλά και στην πολιτική ηγεσία να εκφράσουν τις απόψεις τους. Άποψη της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος είναι ότι δεν είναι δυνατόν η Ελλάδα να είναι ουσιαστικά η μόνη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση που δεν έχει ένα μεικτό σύστημα μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, μεταξύ διανεμητικού και κεφαλαιοποιητικού συστήματος για τις συντάξεις.
είναι επίγον να, όχι μόνο να ξεκινήσει ο διάλογος τώρα, αλλά να αρχίσουν οι μεταρρυθμίσεις άμεσα. Σε αυτές τις μεταρρυθμίσεις η ελληνική ασφαλιστική αγορά, με την αξιοπιστία που της έχει δώσει και το Solvency II τα τελευταία χρόνια, μπορεί και θα παίξει ένα σημαντικό ρόλο.